Λαχτάρισαν το πρωί ο οδηγός και οι επιβάτες λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη όταν υποχώρησε τμήμα του οδοστρώματος με αποτέλεσμα να πέσει μέσα στον κρατήρα που δημιουργήθηκε. Από θαύμα δεν τραυματίστηκε κανείς. Ο οδηγός του τουριστικού λεωφορείου μίλησε στο Star και τη Λευκή Γεωργάκη. Θεσσαλονίκη, 5 και 45 το πρωί επί της Εθνικής Αντιστάσεως. Άνοιξε η γη. Σταμάτησα να πάρω δύο ανθρώπους. Και ακριβώς εκεί μου έκανε την υποχώρηση. Έπεσε. Χάθηκε η γη κάτω από τους ρόφους. Χάθηκε. Ευτυχώς που πρόλαβα και έκανα λίγο όπισθεν και δεν βούτυξε μέχρι κάτω. Τι επικράτησε εκεί την ώρα που εκεί θα... ένα σοκ τρελό από όλους. Σαν από θαύμα, οδηγός και επιβάτες δεν τραυματίστηκαν. Ηρέμησα τον κόσμο, λέει μη φοβάστε, δεν υπάρχει, κατεβείτε από πίσω. Εγώ σοκαρίστηκα πιο πολύ από όλους βασικά, αλλά προσπαθούσα να ήμουν ψύχρεμος. Ακούω ένα θόρυβο δυνατό. Πώς. Τρομάξαμε. Πόσα χρόνια είστε οδηγός? Κοντά από τα 40. Παρόμοια πράγματα βλέπω μόνο σε κάτι περίεργα βίντεο, ας πούμε, που υπάρχουν. Αν δεν ήταν, δεν σταματούσαμε για να πάρουμε τους ανθρώπους και έφυγε γρήγορα το αυτοκίνητο, θα βουτούσε... κανονικά μέσα. Ο αγωγός αποχέτευσης της ΕΙΑΘ έσπασε και ένα ποτάμι απολύματα κυλά μέσα στον κρατήρα κάτω από τις ρόδες του λεωφορείου. Η οδός Αθηνικής Αντιστάσεως είναι μια αρτηρία εισόδου προς το κέντρο. Από εδώ καθημερινά περνούν δεκάδες αστικά λεωφορεία. Τα λεωφορεία του ΟΑΣ δεν έχει μόνο καθήμενους επιβάτες, έχει και όρθιους. Ναι. Αν είχε περάσει το λεωφορείο του ΟΑΣ από εδώ, θα είχαμε τουλάχιστον τραυματισμούς. Με απίστευτη ψυχραιμία, ο ίδιος οδηγός που λίγες ώρες νωρίτερα γλίτωσε τη βουτιά στο κενό, βγάζει με τη βοήθεια των συνεργείων το όχημα έξω από τον κρατήρα.